αρχή ξεκίνησε από την εποχή της Κωνσταντινούπολης. Παριζάνη. Με εκπρόσωπο μια σχολή, η οποία λέγονταν Παλαιολόγια Σχολή, η πρώτη για την γεωγραφία. Μετέπειτα ήρθε στη Μακεδονία, προχώρησε στον αραβικό χώρο, ήρθε σε μια σχολή στο Πρωτάτο, με κέντρο το Πρωτάτο είναι ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Όρους στις Καρδιές, με εκπρόσωπο τον Μανσέλινο, αυτός είναι η μακεδονική σχολή, η οποία από την Παλαιολόγια στη Μακεδονική υπάρχει μια διαφορά τεχνοτροπίας, όπως και στις άλλες σχολές. Προχώρησε προς τα κάτω και έφτασε μέχρι την Κρήτη, που είχαμε εκπρόσωπο τον Θεοφάνη, τον Γκρίς, τον Κρητικό δηλαδή, ο οποίος είχε άλλο στυλ στη λογραφική. Η Παλαιολόγια σχολή χρησιμοποίησε χρώματα λόγω της τότε των χρόνων των παλιών, τα οποία δεν ήταν τα κόκκινα, τα χρώματα που έβγαιναν τα ανοιχτά, τα πορτοκαλί, ήταν χρώματα γήινα που έβγαιναν από τη γη. Τα επεξεργάζονταν από διάφορα πετρώματα και έβγαιναν τα χρώματα, γι' αυτό είναι πιο πάρτα χρώματα και πιο όμορφα. Αφόρα τα χρώματα. Μετά ήρθε προχώρηση η τεχνολογία του τότε και ο Πανσέλινος χρησιμοποιούσε light χρώματα, πολύ ελαφρά. Με άλλη τεχνοτροφία, με μία τεχνική κυβιστική, όπως το λέμε, ζωγραφική, στην Ισπανία, όπως μου έλεγαν, Πικάσο. Λοιπόν, με κύκλους τετράγωνα έκανε τις φόρμες, σε μεγάλες φόρμες, τις πτυχές, παραδείγματος των ρούχων, όπως είναι εδώ, σήμερα, με μεγάλα κομμάτια, όχι με λεπτομέρειες, ενώ αυτή εδώ πέρα είναι η τεχνική του Θεοφάνη, του κουλτικού, έτσι, που είναι πιο σχηματοποιημένη, και έδωσε μεγάλη όθηση στην αγιογραφία στο θέμα των φορητών εικόνων. Η Παλαιολόγιος έκανε χρήματος εικόνες και αγιογράφησε και την Αγία Σοφία. Έχει κάνει κάνουμε το υπόστρωμα, αυτό που λέμε εδώ πάνω στο ξύλο, χρησιμοποιώντας τα ειδικά σε σωστές αναλογίες με την κόλλα, με την κυμολία, όπως σας είπα προηγουμένως, για να μην κάνει συστολές και διαστολές, αλλά πάνω στο ξύλο, φεύγει πολλά δασμού. Τα ξύλα δεν πεθαίνουν ποτέ και έχουν μία φουσκόλα, μία κλίμα. Με συρρυκνάνονται, ναι. Διαστέλνονται και συστέλνονται. Και μετά, αφού το κάναμε, περνάμε αυτό το τζέσο πάνω που σας είπα, την κουρκούτε αυτή, να το πούμε έτσι, ξαγιαούρτι, πολλά χέρια και στεγνώνουν το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Και μετά αρχίζουν και το τρίμο, όπως σας είπα, για να γίνει λίγο. Έτσι. Ωραία. Μετά κάνουμε το σχέδιο, το μολυβάκι. Αν δεν έχουμε την υπηρεξιότητα αυτή και είναι θέμα εμπειρίας, τότε πάμε, το κάνουμε πάνω σε ένα χαρτάκι και το χαρτάκι το βάζουμε πάνω σαν εδώ. Σαν πατητούρα, ας πούμε. Σαν πατητούρα της καρμπών από το ίδιο χρώμα. Δηλαδή όχι τα καρμπών αυτά που χρησιμοποιούμε στους συγγραφομηχανές, γιατί αυτά είναι οι γραφίτες και βγαίνουν έξω. Μετά, ναι. Οπότε σε σχόλιο το τρίβουμε ένα βαμπακάκι στο χαρτάκι, το γυρίζουμε πούλμα και πατάμε από πάνω τις τύχες. Όλο το σχέδιο. Εδώ πάμε και κάνουμε τα χρώματα, βάζουμε το χρυσό, έτσι. Βάζουμε αυτό το ειδικό. Εδώ πέρα μια κόλλα ειδική, η οποία τσιμπάει. Και πάνω εκεί θα διακολλήσουμε το χρυσό. Θα δείξουμε. Τα πρώτα, δηλαδή το σχέδιο, βάζουμε το χρυσό και μετά αρχίζουμε τα χρώματα. Μετά τα χρώματα, ναι. Αυτή είναι η παραδοσιακή τεχνική. Άλλοι χρησιμοποιούν ανάποδα. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξουμε την εικόνα χωρίς να έχουμε βάλει το χρυσό και να το βάλουμε στο τέλος. Αλλά όμως εκεί που θα πρέπει να πατήσουμε, θα πρέπει να βάλουμε την κόλλα μας ακριβώς στο χελιοστό, γιατί μπορεί να μας αφήσει κενά και να φαίνεται άσχημο. Λοιπόν, αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος, έτσι. Και φτιάχνουμε πρώτα τα ρουχάκια, τα ενδύματα δηλαδή, αυτή είναι η Αγία Άννα παράδειγμα, και μετά φτιάχνουμε το προσωπάκι όπως θέλει από εδώ, έχουμε εδώ, εδώ και από εδώ. Ορίστε. Την Εύα. Θα τραβάμε προς τα πίσω για να κάνει τη μικρούλα το έτσι, γιατί πρέπει να δουλεύουμε να πάνε στο μύτη, κάνουμε αυτό το σκηνάκι εδώ. Αρχίζουμε και βεγραφίζουμε έτσι. Γι' αυτό κρατάμε το μπαστούνι, γιατί άμα δεν κρατήσαμε το μπαστούνι, θα έρθει με το χέρι μας και θα πήγε το πινέλο εκεί που δεν θέλαμε. Αυτά είναι τα φώτα. Είναι όλα σχηματοποιημένα. Δεν μας ενδιαφέρει στη ζωγραφική, στην αγιογραφία, να έχουν φυσική ροπή, ας είναι τα χρώματα, ή οι πινελές να είναι σαν το που είναι το εδώ που κάνεις το φυσικό τρόπο, αλλά είναι σχήματα. Και ζωγραφίζουμε πάνω στη μυτούλα εδώ. Όταν τρώγεται η μύτη, τότε πετάει. Δεν του λέγανε την λεπτομέρεια. Είναι ευκολόγιο, το καταλαβαίνετε παιδιά έτσι. Και αφού τελειώσει η εικόνα, φτιάχνουμε τα πρόσωπα στο τέλος και μετά περνάμε ένα βερνίκι
Είναι πολλά δηλαδή και με βάση το νεύτη ή με βάση το νερό που έχει προχωρήσει η τεχνολογία τώρα. Και παίρνουμε με βερνίκη νερού από πάνω για να μπορεί να προστατεύεται η εικόνα από, από τις κατσαρίδες, το πω έτσι, που πάνε τα μυρμήγκια και ανεβαίνουν και τρώνε το αγό, γιατί έχει αγό, έτσι. Οπότε πρέπει να προστατεύσει. Τώρα, πρωτού όμως όταν κάνουμε, παίρνουμε το ξύλο αυτό, το σανίδι, έτσι. Κολλάμε ένα πανί πάνω, το οποίο είναι, το λέμε, τσαντίδα, είναι αυτό που φτιάχνουν οι ορεινοί το τύρι. Έχει αριούς σπόρους, γιατί όταν έχει πολύ στενούς σπόρους το πανί, στα τιμή του παντελόνι, δεν γίνεται καλό, διότι δεν μπαίνει το υλικό μέσα στο τζέσο αυτό που είναι κυμολία, μαζί με κόλλα που βγαίνει από τα κόκκινα του κουνελιού. Έτσι, το κουνελάκι. Λοιπόν, αυτό το πιάσαμε και βάλω την κόλλα. Έχει την κόλλα όπως έχουν όλα τα ζώα. Έτσι, που είναι σαν. Το λένε, το πρόβλημα. Ζελές, αλζελές. Έτσι λοιπόν. Φυτικά, δεν υπάρχει χημικό μέσα, γιατί αυτό τι γίνεται. Έχει την ιδιότητα να αναστρέφεται. Δηλαδή, όταν το βρέχει, συνεργοποιείται. Και δέχεται το χρώμα πάνω και τον σωματώνει. Κρατάει. Ενώ όλα τα άλλα που κυκλοφορούν, που είναι έτοιμα τώρα και δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, έχουν πλαστικοποιητές μέσα, όπως είναι το πλαστικό. Και δεν έχει η ίδια ενσωμάτωση. Γι' αυτό και οι γεωγράφοι χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές, δεν χρησιμοποιούν το αγώ. Χρησιμοποιούν ακριβικά χρώματα που έχει βγάλει η εξέλιξη της τεχνολογίας που ενεργοποιείται μέσα στο χώρο, αστεροποιείται μέσα στο χώρο το γραφικό, από τα χρώματα του λαδιού μέχρι τα ακουαρέλες, μέχρι ακριβικά, μέχρι πλαστικά. Έτσι, αυτά έχουν την ιδιότητα, έχουν ένα θετικό, ότι δεν επηρεάζονται τις ακτίνες UV, δηλαδή του ηλίου, να σπρίζουν, να χάνουν το χρώμα τους. Όπως και το αγώ. Υπάρχει δηλαδή η άκρη. Στη μέση δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξέρουμε τι γίνεται, τα ακριβικά, οτιδήποτε άλλα χρώματα. Που έχουν βάσει ρητίνες, αυτές δεν τις έχουμε δει μετά από κάποιο 200-300 χρόνια για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και ποια θα είναι η εικόνα. Γι' αυτό και όλες οι εικόνες που σώζονται σήμερα, οι παρέστατες, την τεραμουσία, στη χώρα μας είναι με αγώ. Δεν επηρεάζει το και όταν στεγνώνει γίνεται σαν το γέλι. Έτσι, για το παλιό το σπάνω με κανένα πιο θυμάστε εσείς οι γίνητες, μας πίνουμε στη γελιά και μας το φτύνει πέρα και μας έρθει αυγό. Καλό το σχέδιο πάνω αυτή τη λίωση με το τρίψουμε και γίνει λίω. Πάλι το χεράκι σας εδώ ποιος θέλει να δει πόσο λίω είναι. Πάλι το χεράκι. Από το άλλο κάνουμε το σχέδιο. Περνάμε μια ειδική μονοτική, σαν το πούμε κόλλα, ρουτίνη είναι αυτή, η οποία έχει με βάση, γίνεται από ένα δέντρο στη Δία, λέγεται γουμολάκα, η οποία ανακατεύεται πάλι με ενόπνευμα και είναι μονοτικό. Είναι το πιο πνευματικό μονοτικό, το οποίο δεν επηρεάζει ούτε από την υγρασία, ούτε από τίποτα. Δηλαδή ούτε σκάζει, έχει ελαστικότητα. Αφού το περνάμε με πολλά χέρια, μετά το τρίπουμε πάλι με πολύ ψηλό γερό, είναι σαν τζάκα. Αυτό είναι αληθινό χρυσό, δηλαδή. Αληθινό χρυσό. Είναι φύλλο, είναι... Τώρα αυτό θα σας δείξω. Λοιπόν, αυτό είναι το χρυσό, παιδιά. Είναι σε φύλλο. Άτο. Τα βλέπετε. Έτσι, είναι πάρα πολύ λεπτό. Δηλαδή αυτό είναι 0,003 του μικρού. Μόνο μέτρησης πάχους. Έτσι, το ξέρει το μικρό. Λοιπόν. Και έχουμε αυτό το φτερό, το πινελάκι που είναι χαρίδι, που το κάνουμε στο προσωπάκι, μέσα βάζουμε μια κρέμα προσώπου στο χέρι ή στο πρόσωπο για να κάνει στατικό ηλεκτρισμό. Και λοιπόν, το πιάνουμε εκεί. Έτσι. Είδατε. Και το πάμε. Το βάζουμε πάνω εκεί, αφού βάλουμε πρώτα μια ειδική κόλλα που λέγεται μιξιόν, με βάση το ρεβινθέλιο και λάδι, λινέλιο που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι.